Γεια σας παιδιά, όπως βλέπετε έχω αρκετά πράγματα για να σας δείξω σε αυτό το mega unboxing, μόνο που αυτή τη φορά θα είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να ανοίγουμε τα δεματάκια, να βλέπουμε τι έχουν μέσα και να τα αφήνουμε στην άκρη ώστε να τα κάνω αργότερα αναλυτικό review. Οπότε θα είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να καθαρίσω λίγο το χώρο και να τα ανοίγουμε ένα-ένα για να μην υπάρχει αυτό το χάλι που υπήρχε στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε δώστε μου 2 λεπτά. Ωραία, μόλις καθάρισα το γραφείο και ξεκινάμε με το πρώτο δέμα, που είναι και το μεγαλύτερο. Ήρθε με priority direct mail από τον Banggood. Ας το ανοίξουμε. Παιδιά, είναι το πληκτρολόγιο που σας έδειξα ότι θα παρήγγειλνα. Είχε βγει σε μια πάρα πολύ καλή προσφορά, ήταν στα 22 δολάρια νομίζω. Μηχανικό πληκτρολόγιο της Mantistek. Δεν ήξερα αν ήταν όντως προσφορά, αν έπαιζε σε αυτή τη τιμή και παλαιότερα ή αν ήταν κόλπο του Banggood. Τελικά δεν ήταν κόλπο, η τιμή όντως ήταν πραγματική. Έκανε 55 ή 60 δολάρια παλαιότερα. Ήταν πραγματική προσφορά. Το πήραν αρκετά παιδιά. Απλά έχω διαβάσει ότι σε κάποιους έχει παρουσιαστεί κάποιο θέμα με τα πληκτρολόγια, με το quality control της εταιρείας. Κάποιος είχε διπλά πλήκτρα H, σε κάποιο παιδί δεν δούλευε το ένα πλήκτρο, οπότε δεν ξέρω τι παίχτηκε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν ήταν κάποια ελαττωματική παρτίδα, γιατί δεν είχε ακουστεί παλαιότερα τίποτα για αυτό το πληκτρολόγιο. Απλή συσκευασία παιδιά, εδώ πέρα κάποια βασικά χαρακτηριστικά, μας γράφει το μέγεθος, το βάρος, 104 πλήκτρα. Διάρκεια ζωής, άμα θέλουμε τι πιστεύουμε, 50 εκατομμύρια. Ωραία. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι διακόπτες είναι οι κόκκινοι. Δεν νομίζω να έχει κάποια άλλη πληροφορία. Μας λέει ότι είναι RGB το πληκτρολόγιο, προγραμματιζόμενο. Αυτά νομίζω πρέπει να το ανοίξουμε. Αυτό εδώ είναι το πληκτρολόγιο παιδιά. Αλουμινένιο το πλαίσιο. Όμορφο. Στιβαρό φαίνεται. Η ποιότητα του πλαστικού δεν είναι τόσο καλή όσο το προηγούμενο που σας είχα δείξει του Motospeed. Θα φανεί, θα το κάνουμε ένα αναλυτικό review όπως σας είπα. Είναι κόκκινοι διακόπτες. Τους ακούτε ότι δεν κάνουν τόσο έντονο κλικ, είναι πιο πολύ για τους gamers σε σχέση με τους μπλε διακόπτες που έχει το Motospeed. Δεν είναι πολύ βαρύ το πληκτρολόγιο, για τα λεφτά του πιστεύω θα είναι καλό. Θα δοκιμάσουμε αργότερα και το φωτισμό του πληκτρολογίου, οπότε το αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν και πάμε στο επόμενο δεματάκι. Αυτό το άνοιξαν και είχα πει ότι δεν θα το ανοίξω, απλά θα σας δείχνω τι περιέχουν για να τα δούμε αργότερα. Για να δούμε το επόμενο. Ουσία είναι τα προϊόντα που θα κάνω review. Είναι ένα δεύτερο ηχείο QCY Bluetooth. Τα αφήνουμε στην άκρη. Άλλο ένα δωματάκι priority direct mail από τον Banggood. Αν και δεν θυμάμαι τι μπορεί να είναι αυτό. Ένα ψηφιακό θερμόμετρο, το έχει βγάλει προσφορά νομίζω γύρω στα 6,5 δολάρια. Θα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα στα review μου να μετράω τις θερμοκρασίες που πιάνουν τα smartphone στο gaming. Να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Receiver έγραφε το πακέτο από πάνω. Ωραία, τι ακριβώς είναι αυτό.
Αυτός εδώ είναι ένας receiver ασύρματος Bluetooth και το πήρα για να συνδέω, όπως βλέπετε και στην εικόνα, τα ασύρματα ακουστικά μου, τα οποία τα έχω εδώ πέρα, δεν τα έχω ανοίξει, με την τηλεόραση. Γιατί πλέον, βασικά παλαιότερα, τα ασύρματα ακουστικά σας δίναν και έναν αντάπτορα, τον οποίο το βάζατε, το συνδέετε στη τηλεόραση ή στο ηχοσύστημά σας και αναμετεύεται το σήμα στα ασύρματα ακουστικά. Τώρα που κοίταξα να αγοράσω, σχεδόν κανένα ασύρματο ακουστικό δεν είχε αυτόν τον receiver transmitter. Όπως βλέπετε, δουλεύει και σαν receiver και σαν transmitter. Γύρω στα 10 δολάρια κάνει το πραγματάκι, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα το δούμε και αυτό αργότερα. Πάμε στο επόμενο. LED Stripe γράφει από πάνω. Παραλίγο θα κόβω και κάνα καλωδιάκι εδώ πέρα. Το τροφοδοτικό. Εδώ πέρα είναι ο controller. Το πληκτρολογιάκι, το remote control. Αυτός εδώ είναι ο δέκτης που δέχεται τις εντολές. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της λεδοτενίας? Η ιδιαιτερότητα είναι ότι ο controller αυτός είναι μουσικός. Δηλαδή, υποτίθεται ότι αλλάζει φως η λεντοτενία με βάση τη μουσική που παίζει. Θα το δούμε στην πράξη σίγουρα στο βιντεάκι το αναλυτικό που θα κάνω. Ελπίζω να δουλεύει σωστά. Νομίζω είναι η 3528. Είναι διαφορετική από την προηγούμενη που είχα, από αυτή που φαίνεται εδώ πίσω στο background. Θα αφήνω και αυτό μέσα. Θα βάζω να μας πιάνε χώρο. Για να πάμε στο επόμενο. Για να δούμε τι είναι αυτό. Πολύ ελαφρύ, μου φαίνεται λες και δεν έχει τίποτα μέσα. Για να δούμε. Ελπίζω να μένει κάποια δυσάρεστη έκπληξη. Έλα. Έχει τίποτα άλλο εδώ μέσα, δεν νομίζω, πολύ ελαφρύ ήταν. Μάλιστα. Μια άδεια σακουλίτσα. Δεν είναι άδεια τελικά. Είναι της CAFELE, μια εταιρεία που σας έχω δείξει και σε προηγούμενα βιντεάκια. Τι είναι αυτή εδώ? Είναι μετατροπής SIM. Ναι, ας τους βγάλουμε. Μαζί με μια πινεζούλα, άμα χάσετε τη δικιά σας. Μπορούμε να βάλουμε την nano SIM εδώ πέρα και να το κάνουμε micro SIM, όπως και τη micro SIM normal SIM. Βλέπετε τι παίζει. Βασικά όχι, nano SIM πάλι και εδώ, να γίνει η standard SIM, και εδώ πέρα την micro SIM να γίνει η standard SIM. Είναι σίγουρα πάρα πολύ χρήσιμο άμα χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές, αν έχετε και παλιές συσκευές στο σπίτι σας. Ωραία. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο η ποιότητα. Έχω πάρει και από άλλες εταιρείες. Βασικά στις άλλες εταιρείες κολούσε και όλες, υπήρχε κόλλα εδώ πέρα. Εδώ δεν βλέπω κάτι αντίστοιχο. Οπότε, τίποτα ιδιαίτερο από την CAFELE. Σε αυτό το πραγματάκι που πιστεύω είναι χρήσιμο και πρέπει να έχετε όλοι σας. Και δεν στοιχίζει τίποτα, γύρω στα 40 λεπτά νομίζω. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, είναι Touch Gloves. Τι είναι αυτά εδώ δηλαδή, τα γαντάκια? Είναι τα γαντάκια που είναι φιλικά προς το touch της συσκευής μας. Θα ανοίξω από εδώ πέρα. Γιατί θεωρητικά το touch δεν πιάνει αν φοράτε γάντια το χειμώνα. Και φυσικά κόλλησε εδώ πέρα, όπως βλέπετε η κόλλα δεν έχει κολλήσει. Ποιας άλλης εταιρείας θα έφεραν τα γαντάκια? Τη Xiaomi φυσικά. Ωραία, βλέπουμε είναι το ανδρικό
γαντάκι, βγαίνει και σε γυναικείο, όχι ότι έχει ιδιαίτερη διαφορά γιατί θα καταλάβαινε κανείς. Προφανώς ίσως το μέγεθος θα διαφέρει, θα το δοκιμάσουμε και αυτό αργότερα, θα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Μην με βρίσκετε παιδιά, αλλά από ό,τι βλέπω είναι USB cable. Για να δούμε τι έχει αυτό το USB cable. Έχω γεμίσει με καλωδιάκια. Είναι της Baseus. Περιμένω και άλλα πράγματα που μου αργήσαν πολύ από αυτήν την εταιρεία. Κάτι βάσεις μαγνητικές για το αυτοκίνητο. 25 εκατοστά βλέπουμε, 2 αμπέρ. Nylon, braided καλώδιο. Αυτό που μου αρέσει πάντα είναι ότι όπως η Xiaomi, αυτό εδώ το κομματάκι ξύνεται για να επαληθεύσουμε ένα αυθεντικό το προϊόν. Type-C, από ό,τι βλέπω. Δεν θα το ανοίξω, δεν λέει και τίποτα. Υποστηρίζει ταχυφόρτιση. Αυτά. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι. LED Philite λέει. Για να δούμε. Τι είναι αυτό το πραγματάκι. Δεν χρειάζομαι ψαλίδι τελικά. Μάλιστα. Αυτό εδώ παιδιά το βάζουμε στο jack του τηλεφώνου μας. Αν έχουν, τα τηλέφωνα πλέον δεν έχουν jack. Τα καινούργια μοντέλα βγαίνουν με Type-C. Και δουλεύει σαν flash για την selfie. Οπότε είναι σίγουρα χρήσιμο σε πολλούς από εσάς. Θα το δούμε και αυτό σε ξεχωριστό βίντεο. Θα αφήνω και αυτό στην άκρη. Είχα ξεχάσει ότι το είχα πάρει βασικά. Αυτό εδώ πολύ φοβάμαι ότι θα είναι κάποια θήκη και έχω παραγγείλει πολλές θήκες και τζαμάκια για το Mi A6 και δεν θέλω να τα θέλω να κάνω σε ξεχωριστό βίντεο εκείνα. Όχι, δεν είναι θήκη τελικά. Αυτό είναι ένα προϊόν, όπως είδαμε, στις ίδιες εταιρείες που είδαμε πριν λίγο, την Baseus. Έτσι ονομάζεται, αυτός εδώ είναι, αυτό είναι το όνομα του προϊόντος. Peace Cable Clip. Αυτά εδώ είναι μαγνητικά παιδιά. Το κολλάτε αυτό εδώ στο γραφείο σας. Και αυτά εδώ συνδέονται μαγνητικά με αυτό το πραγματάκι. Με τη βάση του. Βάζουμε τα καλώδια και οργανώνουμε τα καλώδια στην ουσία. Δηλαδή το κουμπώνουμε πάνω στο καλώδιο. Και όποτε θέλουμε, όποτε δεν χρησιμοποιούμε το καλώδιο, σου το κουμπάμε εδώ πέρα, είναι μαγνητικό. Και έτσι δεν έχουμε αυτό το χάλι στο γραφείο μας, είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Νομίζω πρέπει να έχω πάρει και κανένα δυο ακόμα τέτοια. Όχι της εταιρείας. Και το ένα μάλιστα δεν είναι μαγνητικό. Θα τα δούμε και αυτά σε ξεχωριστό βίντεο. Προφανώς και τα τρία μαζί. Θα αφήνουμε στην άκρη και αυτό. Για να δούμε και ένα λίγο πιο μεγάλο δωματάκι. Mouse λέει. Πρέπει να είναι ένα ποντικάκι της Motospeed που σας είχα πει ότι έχω παραγγείλει. Βασικά το συγκεκριμένο δεν είναι ότι το έχω παραγγείλει. Μου το έστειλε στο Bagood για να το κάνω review, αν είναι αυτό που φαντάζομαι. Όπως σας έχω πει, θα σας λέω ποια προϊόντα μου το έχουν στείλει και ποια έχω αγοράσει. Βασικά όλα τα αγοράζω μόνος μου. Το μόνο που μου έχουν στείλει είναι το Mi A6 και το V30, αυτό εδώ το ποντικάκι. Σας έχω δείξει σε βιντεάκι νομίζω το V40. Ναι, το V40 είναι. Αυτό εδώ είναι RGB. Αυτή είναι η διαφορά του και έχει λιγότερα DPI. Θα τα δούμε και αυτά βέβαια στο αναλυτικό βιντεάκι που θα κάνω το review για αυτό το πληκτρολόγιο. Απλά να σου πω ότι είναι λίγο πιο ακριβό αυτό εδώ, λόγω του ότι είναι RGB, όχι τίποτα άλλο. Δεν νομίζω να έχουν διαφορές. Οπότε αν δεν σας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, μπορείτε να πάρετε το V40, το οποίο είναι πιο φθηνό και θεωρητικά έχει πιο πολλά DPI. Θα αφήνουμε στην άκρη και αυτό εδώ. Banggood. Αυτό εδώ είναι το τελευταίο μεγάλο δεματάκι που έχω. Τους είχα ζητήσει να γράψουν την αληθινή τιμή. Δεν θυμάμαι αν είναι αυτή η αληθινή τιμή. Παίζει. Από ποιο κατάστημα δεν ξέρω είναι αυτό το πράγμα. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι τα σύρματα ακουστικά που σας έλεγα πριν λίγο. Ωραία, δεν έχει τίποτα άλλο εδώ μέσα. Είναι τα Bluedio τα 2 Plus. Είναι σύρματα ακουστικά. Έχω ακούσει πολύ ωραία πράγματα για αυτήν την εταιρεία, την Bluedio.
Ευτυχώς γλίτωσα το τελωνείο. Τους είχα ζητήσει, παιδιά, όπως είδατε κι εσείς, επειδή ήρθε με unregister mail και υπάρχουν περιπτώσεις ακόμα και σε unregister να κάτσει τελωνείο. Ενώ ακούγεται γενικά ότι τα unregister δεν πάνε τελωνείο κτλ. Δεν ισχύει. Έχει κάτσει σε άτομα ακόμα και unregister τελωνείο. Τους ζήτησα να συμπεριλάβουν μέσα και βασικά έξω να γράψουν την αληθινή τιμή. Και μέσα μου βάλουν χαρτάκι με αληθινή τιμή, αλλά όπως βλέπετε δεν γράφουν τίποτα για τιμή. Δεν θυμάμαι το κατάστημα βέβαια, μπορώ να το τσεκάρω αργότερα. Τι άλλο παιδιά, αυτά νομίζω, για όλα θα κάνω ξεχωριστό βίντεο. Νομίζω αξίζει για όλα αυτά να κάνω ξεχωριστό βίντεο. Και όπως σας είπα, έχω εδώ πέρα και θικούλες και τζαμάκια για, για το Mi A6. Αλλά λέω να μην τα κάνω σε αυτό το βιντεάκι, να τα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο, να δω αν έχουν έρθει και όλα. Είδα τις πιο όμορφες θήκες που μπόρεσα να βρω και νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι πλέον. Δεν έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο, πιθανό κάτι να ξεχνάω, σίγουρα κατά ξεχνάω όπως και στο προηγούμενο βιντεάκι κάτι ξέχασα. Αλλά θέλω να μου πείτε σίγουρα πώς σας φάνηκε αυτό το mega unboxing. Άμα σας άρεσε αυτό το στυλ, δηλαδή απλά να δείχνω τι προϊόντα μου ήρθανε και τι θα σας δείξω σε review. Ή αν θέλετε να τα ανοίγω και να τα δείχνω λίγο πιο αναλυτικά. Αυτό θα παίρνει πιο πολύ χρόνο και ίσως δεν θα έχει και νόημα μετά να τα κάνω και review. Αφήστε μου την γνώμη σας σε σχόλιο. Αυτά από μένα. Γεια σας. Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.